Κάπω λίγο στο κλειστό γυμναστήριο τη 10, όπου θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στου Μπρόκε και στου Κομπλέ για τον θεσμό του κυπέλλου. Στο τζάμπο λοιπόν για την ομάδα των Μπρόκε, ο Τσιταμπάνι, ενώ για την ομάδα των Κομπλέ τη Λίσσα. Πρώτη κατοχή για τους Μπρόκερ με το Πεχλιβάνι, ο οποίος θα δώσει στη γωνία για τους Ζαφίρι, ο οποίος θα χάσει το καλάθι και το rebound για τους Κομπλέ. Θα πάνε στο πράγμα μέχρι μέσα και δύο φαουλ. Πρώτες δύο βοήθειες για τους Τζαμπάνι εύστοχες. Έχουμε το φιλμ ρίχ, βλέπουμε τώρα εδώ οι Κομπλέ. Πάσα στη γωνία, Παλισσονίδιο, Μαυρομανόλης στην κορυφή για τρεις, άστοχος, rebound του Disney. Παπίας. Σταματάει χτάρι με απλό έκτοχο. Κάνει το 8-0. Εδώ βλέπουμε και ακόμη μια φορά η Κομπλέ σε μια ζώνη που μανώνει στην κορυφή. Στη γωνία για τρεις άσχημες, δεν πάνε ακόμα τη στιγμή.
και τελικά το ρυπνό θα το πάρει ο Διακόπουλος. Διακόπουλος δίνει στη γωνία, σουτάρει άσπρος. Μαυρομανόλης δίνει στην κορυφή για την Σταμπάνη, Σταμπάνη, παίρνει τα βήματα, σουτάρει μέσα, μέσα άσπρος. Είναι 8-0 υπέρ των κομπλέ. Είχαμε ένα μικρό θέμα με την κάμερα, το επαναφέρθηκαμε όμως και τώρα έχουν κατευθεί οι κομπλέ. Με τον Παλογιάννη, ο οποίος αποφάσισε να περάσει, δίνει εξαιρετικά την πάσα στον Κυριακόπουλο, τη χάνει όμως και έχουμε κατευθεί για τους Brokers. Πεχλιβάνι τώρα στην κατοχή. Θα δει το screen, θα δώσει στη γωνία την μπάλα για το Μοσχάκη που στάρει για 3. Άστοχος και αυτή τη φορά. Rebound για τον Ζάκο, τον Πανίκυλο Ζαφίρι, ο οποίος δεν θα μπορέσει να στη φάση. Και έτσι έχουμε rebound με τον Κυριακόπουλο να κάνει μια επίθεση για τους κομπλέ. Τώρα στον κεφαλό που χτάει, είναι έφτασε για 3, 11-0. Την πρώτη τώρα στην καθεξή. Με το Ζαφίρι ο οποίος όμως θα κάνει βήματα. Θα δείξω ακόμα μια ευκαιρία. Για να μπορέσει να πετύχουν τους πρώτους πόντους. Μετά από σχεδόν 7 λεπτά παιχνιδιού. Σκόρ παραμένει 11-0. Το προβάδισμα για την Φάνη που αφήνει να περάσει εξαιρετικά. Το μπάλα θα φτάσει στη γωνία. Λάχο. Περνάει πάρα πολύ όμως και θα πετύχει. Πρώτος πόντος για την ομάδα του κόπη 11-2. 3 λεπτά πριν από το τέλος. Τη συνέχεια κλείνεται και από 2 όπως αυτή. Και θα χάσει την μπάλα. Στον εφημπιασμό για το Μοσχάκι. Βλάχος. Βλάχος παίρνει την μπάλα εξαιρετικά στον Ζαφίρι, ο οποίος θα τελειώσει. Θα κάνει το 1-14. Ένα σερί 0-4 για τους Brokers. Και χαλάς. Θα δώσει την πάση του Γιλίου που σκάρει για 3 άνθρωπος. Λοιπόν, και διακόφημα της Λία για ακόμη μια φορά και αυτός άσκοπος. Θα έχουμε αλλαγές για τους κομπλέ.
Πεχλιβάνης. Είναι πάνω στο Μωσάκη Φλάχος, στην κορυφή. Αλλά θα πάει στον Πεχλιβάνη που σουτάρει για δύο, άστοχος και βγαίνει μπρος στον εφηδιασμό, Νίκο Μπλε. Λάθος πάσα όμως του Παυλογιάννη. Θα δώσει την πρώτη στην ευκαιρία να μειώσουμε ακόμη περισσότερο. Πεχλιβάνης τώρα από την κορυφή. Πεχλιβάνης παίρνει το screen πάρα πολύ από τον Ζαφύρη. Θα σουτάρει άστοχος rebound όμως του Ζαφύρη. Τους μια προσπίση θα το χάσει. Παλεύει εκεί. Rebound το φλάχο θα δεχτεί όμως το foul. Αφήνει αντικανονικά όμως, πως θα κάνει φάουλ. Το σκορ παραμείνει 11-4, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Και από τη Παυλογιά, πολύ άσχοτο σουτ. Στην γωνία άστοχος, θα δώσει να πάρει το rebound του ίδιου. 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 Χαμένο καλάθι του Παυλογιάννη είναι για το σκομπλέ. Θα πλευρίζει στον Παυλογιάννη. Παυλογιάννης είναι στην παυλία, ο οποίος σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Λοιπόν, το Μωσάκη, ο οποίος βλέπει τον Πεχλιβάνη μπροστά από αυτήν να πάρει τα βήματα, θα πάρει όμως το φάουλ από τον Παυλογιάννη. Εντάξει, επαναφορά κάτω από το καλάθι. Με τον Πεχλιβάνη, ο οποίος θα φάσει να δώσει μια αρκετά φιλοδοξία πάνω στο Ζαφύρι. Τα κοπούν στα δικανονικά που πιζλί, ξανά προβλιά, ο Μωσάκης. Μωσάκης, πηγαίνει αντίθετα από σκήνη, δίνει στη γωνία στον Βλάχο, πίσω στάρει για τρεις, άστοχος. Ριβάουν του, Παλία. Πίσω αφήνει στον ενδιασμό, δίνει εξαιρετικά την πάσα δίπλα του. Πολύ όμορφα, αλλά έχουμε φάουλ χαμηλά. Και έπρεπε αυτό κάτω από το καλάθι του Τζουμίν, 30 δευτερόλεπτα. Βισλής, να περάσει κάπου το καλάθι, κλείνεται από 2. Δεν υπάρχει κανένα φόρ, θα πάρει το rebound ο ίδιος. Πάλι σουτάρει άστοχος, rebound βλάφω. Πεχλιβάνη, τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Περνάει εξαιρετικά τον αντιπαλό του, φαντάζομαι όμως το καλάθι και έχουμε rebound του Βισλή. Και μαζί το Πεχλιβάνη για φάουλ, δεν υπάρχει όμως τίποτα. Βισλής, περνάει όλους τους αντιπαλούς, είναι εξαιρετική πάσα. Στον αλευρά, Παπίας. Τιζί και έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, τελικό σκορ 11-4. Και επαναρχόμαστε το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα, το σκορ είναι 11-4. Παπίας περνάει εξαιρετικά όσο αυτό να δώσει την πάσα στον αλευρά, η οποία μου κοπίτια. Έχουμε τώρα εφηδιασμό για τον πρόκειτο με τον Πεχλιβάνη, ο οποίος έχασε και τον τραυματισμό του. Έχουμε rebound από τον Παυλογιάννη, ο οποίος δίνει εξαιρετική πάσα στον Παπία, ο οποίος θα πάει το καλάθι. Ο Βλάχος δίνει εξαιρετικά στον πόλσιμο του Πεχλιβάνη, κλείνεται από 3 άτομα. Βλέπει την πάσα εξαιρετικά. Στον Τραπανάκη, ο οποίος έχει φτάσει στο καλάθι. Παυλογιάννης, λοιπόν, στον Κυριακό, προσθέτει ο Στάρι, άστοχος.
έτσι έχουμε rebound και οργάνωση παιχνιδιού για τους κομπλέ από τον Παπία. Παπίας. Rebound στον Παπλογιάννη. Παπλογιάννη στη γωνία πολύ όμορφα. Έχουμε τη σειρά του στο πόδι τον Αλεγρά, ο οποίος δεν θα προλάβει. Το καλά δεν θα μετρήσει και το σκορ θα παραμείνει 13-4. Μανώλης τώρα για τους Rockets. Δίνει στον Βράχο, ο οποίος αφήνει τώρα στον Πιλιβάνη που είναι μόνο. Θα δοκιμάσει το σουτ, airball και κατοχή για τους Δημούργους. Παπίας, περνάει πάρα πολύ από το screen, θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο, γενικό που σπάσε με σχεδόν με τσιά, θα κοπεί όμως. Λάχος. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα πάντα στον Τεχνιβάνη, ο οποίος όμως θα κάνει βήματα. Σκορ θα παραμείνει όπως έχει και έχουμε αλλαγές. Καλά θα βγει ο Τεχνιβάνης, θα μπει στη θέση του Μοσχάκης, έχουμε μια μικρή ένταση. Θυμάμαι τον Brokers. Λίγο το ιδιαίτερο μου, και έτσι συνέχεια θα δώσω το ίδιο Παπίας. Και οι Brokers άμενα ζώνη, πολύ όμως φάση του Παπία. Παυλογιάννης, κανόνας του Παπία. Παπία, πάρει το screen. Παίρνει και εξαιρετικά τα βήματα, πολύ όμως φάση από τον Παπία. 15-4 το σκορ. Ο Κομπλέ και ο Κοντογιώργος θα κάνει το 17-4. 6-40 πέρα το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μοσχάκης τώρα για τους Brokers. Μοσχάκης λύνεται από 2, δίνει εξαιρετικά στο πλάσο. Φτάρει για 3, άστοχος rebound του Παπία. Όπως θα πει για μια φράση που έχουμε ο Παπίας. Δίνει πολύ όμως αυτή πάθα. Στον Κοντογιώργο, ο οποίος είναι σε αυτή φράση που χάσει καλά. Και πάνω στο κέντρο, τελικά θα κερδίσουν οι Κομπλέ. Φάσανε δύο ακόμη μια φορά να παίξουν ομαδικά οι Κομπλέ. Παραπάνω όμως από ό,τι χρειάζεται και αυτό θα τους στοιχίζει. Οι Brokers οι οποίοι δεν έχουν καλή επαφή με το καλάθι σαν αυτά τα πρώτα 14 λεπτά του παιχνιδιού, όπως έχουν βάλει μόνο τις πόντους, Μοσχάκης, μόλις το είπα. Από την κορυφή της ραγέτας με ένα πολύ όμορφο jump shoot θα μπειώσει μετά από αρκετή ώρα για την ομάδα του. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει ότι με κλείνεται, κάνει ένα όμορφο shoot, άστοχο, αρκετά αστοχό. Rebound. Λάχος δίνει στον Σπανάκη, ο οποίος σουτάρει από την κορυφή της ρακέτας και αυτός και θα είναι και αυτός ο εύστοχος. Τζιταμπάνης, 17-8, ο Πάνης μειώνει με την πρώτη. Παπίας, περάσει εξαιρετικά, πολύ όμως πάσα στον Κοντογιώργο. Κοντογιώργος εθός, πάνω για τον Παπία. Ο οποίος θα πάρει το σκρίνι, θα σταματήσει, θα σουτάρει για 3. Άσπρος και rebound Βλάχο. Ποιος θέλει να στείλει στον διαθμό του Brokers. Έχουν γυρίσει όμως όλοι οι κομπλέτσι. Βάνει μια πάσα στο πόστο και όμως θα κοπεί. Και έχουμε αλλαγή από τους κομπλέ, καθώς θα βγει εκτός. Ο Παυλογιάννης και ο Κοντογιώργος και θα μπουν στη θέση τους. Ο Κεφαλάς και ο Ντιζλής. Τζιταμπάνης. Βλέπει στη γωνία το Μοσχάκη, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος, παλεύει και ο Τζιζλής, ο οποίος θα πάρει και στο ρεπαντικό του Τζιζλή τώρα. Διαθμό.
Πολεμό θα το βλάχο και θα ευστοχίσει καθώς θα πάρει και το φάουλ. Το 19 αυτό το σκορ και έχουμε τη 2 αλλαγές για τους Brokers. Και η βολή για τον Disney αυτή. Σκορ με 28, βλέπουμε δυσκολεύονται πάρα πολύ οι Brokers να δυσκολεύσουν σε οποιοδήποτε καλάθι. Μοσάκης τώρα για να δούμε, δεν είναι στον πλάχο. Ο πλάχος προσπαθεί να περάσει κάτω από το καλάθι, την ταμπάνει εδώ στο Μοσάκη όπως είναι ελεύθερος. Καμιά προσποίηση, εξαιρετική τρίπλα και έστοχος. 20-10, 10 πόντους διαφορά. Θα δώσει κεφαλό, πέσει στα για 3, ας πω, ριμπάουντ της Καμπάνη. Ο οποίος θα δώσει τον Βλάχο που πλέον είναι σε ρόλο playmaker. Είναι μπάλα στον Μοσχάκη που θα στοχίσει. Έχω τον Παπαπία πως θα πει να βρει στον ευθυγιασμό. Έχω όμως φάουλ, σε οποίο θα κόψει. Η φόρτος σκορ παραμένει 20-10. Κεφαλάς, έφερε στην παρουσία. Της Λίνης, κεφαλάς. Ζήνου στον Αλεβρά, ο οποίος είναι μόνος του, άστοχος, rebound της Καμπάνη. Βλάχος. Την απέντη του Καμπάνη, ο οποίος είναι μόνος του, περνάει, εκμεταλλεύεται το κενό της άμυνας. Δεν θα μπορέσει να ψηφίσει ούτε αυτή τη φορά, rebound του Κυριακόπη. Διζλής δίνει στον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι μόνος από το κοιμάς του Σουτάσκοπου. Κέρι πάνω του Βλάχου. Ο οποίος πάρω την μπάλα που είναι και έξω και θέλει να βάλει τους ενδιασμούς στην ομάδα εδώ. Όμως αυτός είναι εξαιρετικά την πάσα στον Γάτο, ο οποίος όμως θα σκουπίσει. Παπία, ο λόγος πάσα στον Διζλή, ο οποίος θα πάρει και τα βήματα και θα καταφέρει να ευστοχίσει. Θα κάνει το 22-10. Δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, βλέπουμε και οι δύο μας πλέον σε άμυνα ζώνη, Βλάχος από τη γωνία. Περνάει πάρα πολύ μέχρι μέσα με το δεξί του χέρι, άστοχο, ένα ακόμα rebound του Παπία. Προσπαθεί να περάσει, αλλά δεχτεί το φάουλ. Παπίας θα δώσει την μπάλα στον Λί, ο οποίος θα στάρει από την κορυφή της ρακέτας, άστοχος. Rebound του Γκάτου και τώρα ο Βλάχος για ακόμη μια φορά, σε ρόλο playmaker. Βλάχος, προσπαθεί να δει εξαιρετικά το κόψιμο του Μοσχάκη, δεν θα τα καταφέρει όμως. Και έτσι έχουμε επαναφορά για τους Brokers κάτω από το καλάθι. Θα δώσει τη γωνία για τους Σταπάνη. Σταπάνη στην κορυφή για τον Πεχλιβάνη, θα στάρει για 3. Πολύ άστοχο το σουτ για ακόμη μια φορά σε ενδιασμό Ίκο Μπλε. Για το οποίο θα πάρει τα βήματα θα αστοχίσει. Και το Χλιβάνι θα βγει και αυτό για ακόμη μια φορά σε ενδιασμό. Βλέπουμε το παιχνίδι που συνέχεια πάνω κάτω. Αρκετά άστοχο και αυτό το σουτ του Χλιβάνι. Σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ενάμιση εδώ βέβαια ότι το σκορ είναι 22-10. Της Λύης. Είναι ωραία την πάσα στον Αλεβρά. Αλεβράς με ξηρά τους εγκαλά. Της Λύης κλείνεται από δύο, βλέπουμε στον Παπία. Ωραίο τρίγωνο, εβδομάδα από τον Κεφλέ. Άστοχο όμως ο Σούτερ, πάνω από τους δύο. Της Λύης
Ηρακλής. Θα μετρήσει το καλάθι και θα πάρει και το φάουλ. Βολή όμως θα είναι άσχητη και έχουμε το rebound του Βλάχου, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Μωσάκη. Μωσάκη θέλει να τρέξει τον αντιπαλό, δεν θα μπορέσει. Γυρνάει πίσω την μπάλα στον Βλάχο. Καψόμεθα δεν έχει το φαουλ από τα νευρά. Είναι το πρώτο φαουλ του Κομπλέ στο δεκάλεπτο. Έγινε άκουρα και πέτρα χωρίς φαουλ, καθαρή άμυνα. Όμως το Τζιταβόνι, ο οποίος δίνει συμφωνία για τον Βλάχο, ο οποίος μόλις 3-3 εύστοχος. Από αρκετοί όσο θα μπορέσουν να απαντήσουν κάποιους οι Brokers, 24-13. Αλευράς. Δίνει στον Κυριακόπουλο, ο οποίος αφήνει να παίξει στο post. Βλέπει ελεύθερο απέναντι τον Κεφαλά, παίρνει τα βήματα, δισλής. Διακόπτει από την γωνία του σουτ, άστοχο. Ριβάουντ Βλάχο. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα, τα οποία λογικά θα πάνε όλα στην ομάδα των Brokers. Και έχουμε το Μωσκάκι, ο οποίος δίνει τον Πεχλιβάνι. Βλάχο, θα πάρει το σου κατευθείαν και είναι εύστοχο. 24-16, μειώνουν οι Brokers και αυτό είναι το τέλος. Το δεύτερο δεκαλύπτω σκορ είναι 24-16. Είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, το σκορ είναι 24-16 με τον Κομπλέ και έχουμε τώρα στην επίθεση τους Brokers. Μωσχάκης προσπάθησε να περάσει την πάσα στον χωρικό, η οποία όμως δεν θα είναι επιτυχής και έτσι έχουμε κατοχή ακόμη μια φορά για τους Κομπλέ. Παπίας είναι εξαιρετικά η πάσα των Disney. Παπίας τώρα στην κορυφή ξανά. Ανώνει την επίθεση, ζητά το σκρίνιο από τον Disney. Σταματάει στην κορυφή του σουτάρι για 3, εύστοχος με ταμπλό. 27-16 το σκορ. Μωσάκης τώρα στην επίθεση, θα δώσει την μπάλα στη γωνία του Μπεχλιβάνη. Μπεχλιβάνης πάνω στον Βλάχο, ο οποίος θα περάσει εξαιρετικά και αυτό στη γωνία για τον Μπεχλιβάνη. Ωραία τα βήματα, αλλά έχουμε φάουλα από τον Βλάχο. Το οποίο θα δώσει το δικαίωμα 2 ελεύθερων βορών στον Πεχλιβάνη. Πεχλιβάνης, άστοχη η πρώτη βολή. Πεχλιβάνης, άστοχη και η δεύτερη βολή. Ανησυχητικά άστοχος ο Πεχλιβάνης. Στο πρώτο ημίχρονο και σε αυτά τα πρώτα λεπτά της περίοδου, για να δούμε Παπίας τώρα για τους Κομπλέ. Από την κορυφή, άστοχος, αρκετά φιλόδοξο. Λοιπόν, τον Βλάχο, ο οποίος θέλει να φύγει σε ενδιασμό, θα κάνει όμως λάθος πάσα. Ο Πεχλιβάνης θα σώσει υπέροχα, αλλά θα κάνει το λάθος, θα κλέψει Παπίας. Ο οποίος θέλει να φύγει σε ενδιασμό. Πολύ ωραία πάσα ο Disney, ο οποίος θα πάρει τα βήματα, θα χάσει το καλάθι και έχουμε rebound από τον Βλάχο. Και σκεφτόμαστε και τη σειρά που θα κάνει λάθος. Έχουμε τον Παπία. Και θα δώσει την ομίλια από τον Γιώργο. Ο τον Γιώργος και πάλι στον Παπία. Θα βλέπει εξαιρετικά την κίνηση του Disney και έχουμε τη σειρά του τον Κυριακόπουλο, ο οποίος όμως θα δεχθεί το φάουλ και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Τριβολή και αυτός, rebound του Βλάχου και το σκορ παραμένει 27-16 στους 11 πόντους. Βλάχος τώρα, περνάει πολύ όμορφα από το screen, δίνει στον Μαυρομανώλη, που ήταν για 3, άστοχος. Προσπάθησε εκεί για το rebound του Μωσχάκη, δεν θα συγκρατήσω όμως την μπάλα.
Παπία, θα δώσει την πάση στον Παυλογιάννη και από εκεί ξανά στον Παπία. Αλλάζουν οι παίχτες τον Μεσοβλέ. Ένα σουτ. Πηγή, κάνει το 29-16. Λάχος, κορυφή τρυπότο, στάρι, άστοχος. Rebound. Κάνω πολλές μάχες του Παπία. Θα πέσει το αφού να βγει στον ενθουσιασμό. Είναι να κλεισί από τον Πεχτιβάν και Πεχτιβάν θα καταφέρει κάπου να κλέψει την μπάλα και κατοχή για τους Μπρόκερς. Πολύ ωραία άμυνα από τον Πεχτιβάν. Το τάπεδο. Δύο παίκτες μαζί με τον διοικητή. Και όταν ερχόμαστε κάμω στη μικρή διακοπή, θα τους καθαρίσει για το γήπεδο και είναι έτοιμο για να παίξουμε. Πρέπει να δίνει συμφωνία για το Μοσχάκι. Ο Μοσχάκι που αφήνει να περάσει κάτω από το καλάθι, εξαιρετικά δίνει την πάσα στον Βλάχο με ένα χέρι άστοχο. Μούτμπακ όμως από το χωρινό 29-18 και πάλι διαφορά στους 11 πόντους. Αρκετά χαμηλό χώρο και για τις δύο ομάδες. Ο Ντογιώργος. Είμαστε στον Γιακόπουλο και ο Γιακόπουλος με τη σειρά του Μπιζλή από την κορυφή της ρακέτας. Εύστοχος, πολύ όμορφα, 21-38. Τεχνικάνης είναι στο Βλάχο. Βλάχος, για τρεις εύστοχος ο Βλάχος. 31-21 και πάλι διαφορά στους 10 πόντους. Παπίας. Μάρκος είναι από τον Τιζλή, να περάσει μέχρι μέσα από το ΒΤ, εξαιρετική πάσα του Τιζλή. Στον Παυλογιάννη. Ο Παυλογιάννης αφού με τσιρά του Τιζλή, ένα κατάφυλλο τόσο καλά, δεν μπορούσε να πάρει. Rebound ο Κυριακόπουλος. Πάσα στον Παυλογιάννη, στο τέλος χρόνου για τρεις άστοχος. Rebound του Τιζλή και αυτός άστοχος. Rebound του χωρινού που θα δώσει την ευκαιρία τώρα να μειώσουν κάτω από τους 10 οι πρώτες. Τεχλιβάνης πολύ όμορφα στο χωρινό. 31-23 για πρώτη φορά μετά πολλή ώρα. Κάτω από την τσεκαπούλη και φορά. Σε άμυνα ζώνης ακόμα μια φορά οι Brokers. Κυριακόπουλος. Κάνετε πολύ όμορφα από τους παίχτες των Brokers. Δίνει την κορυφή για τον Disley. Disley σε εξαιρετικά στο κόψιμο. Και πάλι βάζουν Κυριακόπουλο. Πρέπει όμως ακοπεί από το χωρινό. Δίνουν τώρα στον ενδιασμό οι Μπρόκερς με τον Μοσχάκη και πήγαν τα κοπή αντικανονικά. Και έχουμε αλλαγή για τους κομπλέ καθώς είναι εκτός ο Κοντογιώργος και στη θέση του μπαίνει ο Κεφαλάς. Μοσχάκης τώρα με την μπάλα. Μοσχάκης παίρνει εξαιρετικά τα βήματα από το κενό που είχαν δημιουργήσει οι αντίπαλοι. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound όμως από τον ίδιο. Χωρινός θα χάσει το καλά, θα χάσει και το rebound Παυλογιάννης τώρα. Δίνει την πάση της Λίγη. Δεν ψάχνει τον ελεύθερο παίχτη, θα τον βρει Παπίας. Και αυτός με τη σειρά του στον Παυλογιάννη. Παπίας για τρεις, άστοχος, rebound χωρινού. Κορυφή της ρακέτας, ένα αρκετά άστοχο σουτ. Δεν έπαιξε μυστήριο όπως είναι την μπάλα. Και έτσι κατοχή του κεφαλά. Παυλογιάννης. Να περάσει μέχρι μέσα, θα κλειστεί. Βάλω στον Παπία. Παπίας εξαιρετικά απέναντι στον κεφαλά της λύσης από την κορυφή της ρακέτας. Θα κάνει όμως βήματα, το σκορ θα παραμείνει. 31-23 και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Thank you.
κάνει, ο οποίος θα χάσει το αμαρκάρι στο σούτ. Βλέπουμε πιέζουν οι Brokers, θα περάσουν όμως εύκολα οι κομπλέ με δύο πάσεις στο κέντρο. Παπίας τώρα, όπως στον αλευρά. Βράζει δίνει τις επιλογές του, δίνει απέναντι στον Παυλογιάννη. Στάση για τρεις, πάρει τα βήματα προς τον αλευρά, αλευρά στο σούτ. Άστοχος, rebound του Σταβάνη. Λάχος δίνει στη γωνία για τον Τζαμπάνι, ο οποίος είναι μόνος του. Θα στάρει εύστοχος. 31-25 μειώνουν οι Brokers. Και έχουμε time out για τους κομπλέ. Επιστρέφουμε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από το time out τον κομπλέ. Το σκορ είναι 31-25 στους 6 πόντους διαφορά. Έχουν κάνει ένα καλό σερί οι Brokers. 3-15 πριν από τέλος της τρίτης περίοδου. Με τον Παυλογιάννη, να φέρει για τρεις άστοχος, rebound του Βλάχο, ο οποίος θέλει να τρέξει το γήπεδο, θα κλειστεί και έτσι θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Τα Χλιφάνη θα να περάσει ανάμεσα από τρεις, το οποίο όμως μπάλα μου για τους γήπεδους, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Παπίας. Ταβάνης τώρα. Έχουμε πάλι μια διακοπή μέχρι να καθαριστεί το γήπεδο. Και επιτρέπουμε αφού πλέον το γήπεδο καθαρίστηκε. Έχουμε τον Μπεχλιβάνη με την μπάλα, ο οποίος προσπάθησε να δώσει όμορφα για τον Έτσι. Ταβάνης θα κλαβεί με την μπάλα από τον Παπία. Βγάζει στον εφηδιασμό πολύ όμορφα τον Κεφαλά, ο οποίος ευστοχίζει, κάνει το 33-25. Σταβάνης περνάει πολύ όμορφα από την ευστοχή, βγάζει όμως το καλάθι και έχουμε rebound από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος δίνει στον Παυλογιάννη. Δώσει του Παλά και Παλάς πολύ όμορφη πάσα στον Disney, που θα κάνει το 35-25, ξανά η διαφορά στους 10 πόντους εκεί που είχαν μειώσει οι Brokers. 2 λεπτά όμως απομένουμε για να δούμε. Τσινταβάνης δίνει πάσα στο Βλάχο. Βλάχος κανάς ο Τσινταβάνη εκεί στη γωνία για τον Πεχλιβάνη να περάσει μέχρι μέσα. Άρης όμως θα αστοχίσει και έχουμε μακρινό rebound του Παυλογιάννη, ο οποίος θα κάνει την ομάδα σε εμφυλιαστό. Παίρνει τα αφήματα, προσπάθησε για ένα άλλο στον Παπία, θα κοπεί όμως αντικανονικά. Και έχουμε παραφορά κάτω το καλάθι για τους κομπλέ. Καβλογιάννης, δοκιμάσου τον Τζον Χόντον, θα είναι άστοχο. Προσπάθησε για το rebound ο Λεβράς, δεν το έφτασε και έχουμε κατοχή ξανά για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Τσινταμπάνης από τη γωνία, ακόμα είναι άστοχο σου. Αρκετά άστοχα σου κάπου του Brokers σήμερα και σε τίποτα και τίποτα, ακόμα και σε βολές. Ο Κεφαλός θα δοκιμάσει ένα πολύ φιλοδόξο σου τριών πόντων, το οποίο όμως θα είναι άστοχο και έτσι έχουμε κατοχή για τους Brokers. Λάχος να περάσει μέχρι μέσα, παίρνει και τα βήματα και από το σουτ άστοχο. Πιέζω όμως ο Κεφαλάς να αφήνει στον ενθουσιάσμο. Κεφαλάς που θα δώσει την μπάλα στον Αλευρά, θα χαθεί όμως και έχουμε φάουλ από τον Αλευρά πάνω στον Τσινταμπάνη για τελευταία 43 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Σκόρ είναι 35-25.
Τσιντεπάνης. Διόμφα την πάσα του Τσιντεπάνης. Τσιντεπάνης αυτός με τη σειρά του κάτω από τη ρακέτα στον Βλάχο, ο οποίος θα τυπεί το φαουλ και θα τελείσει δύο ελεύθερες βολές. Δεύτερη βολή όμως θα είναι εκτοχή, 35-26. Όπως φαίνεται θα φάει σχεδόν όλο το χρόνο από πίεση για την ομάδα του. Το πιάσει. Καλή τον Αλεβρά για σκριν, θα το πάρει, αλλά θα πάρει και το φάουλ από την Τζαβάνη. Καθώς το τρίποντο θα μπει, αλλά δεν θα μετρήσει προφανώς, ήταν εκτός φάσης και έχουμε κατοχή κάτω από το καλάθι, μη σκοτώ τα πλάγια για τους κομπλέ. Αλεβρά θα δώσει στον Παπία, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για την ομάδα του. Ο οποίος θα δώσει κεφαλά, κεφαλάς από την κορυφή της ρακέτα, σουτ άστοχο. Και έχουμε το τελικό σκορ του τρίτου δεκαλέπτου, 35-26 υπέρ των κομπλέ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και παρεχόμαστε και το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Το σκορ είναι 35-26 υπέρ των κομπλέ. Και τώρα στην κατοχή ήδη με το Παπία. Ο Παπίας δίνει δίπλα του στον Κεφαλά. Ο Κεφαλάς ψάχνει την πάση στο πώς δεν θα την πάρει. Παπίας και πάλι στο κεφαλά για 3, άστοχος, rebound του Παπίου που ήταν μόνος του. Δεν θα μπορέσει όμως να ευστοχίσει, rebound πάλι από τον ίδιο. Ένα σούτ το οποίο θα είναι και αυτό άστοχο, θα κερδίσει όμως 2 ελεύθερες βολές. Πολύ Παπία άστοχη, αρκετές άστοχες βολές σήμερα και από τις δύο ομάδες. Το προβάδισμα όμως κρατάει καλά για τους κομπλέ. Με 9 πόντους και με αυτή την εύστοχη βολή θα πάει στους 10 πόντους. Ξανά σε διψήφια. Σε διψήφια αριθμό η διαφορά. Μοσχάκι. Το Βλάχο, Πεχλιπάνης, ο οποίος είναι μόνος στη γωνία, φτάρει άστοχος και αυτή τη φορά. Προσπάθησε εδώ πέρα να κλέψει, δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει το έργο του και έτσι έχουμε κατοχή για τους κομπλέ. Παπίας. Θα πάρει το screen, δίνει δίπλα από τον Κεφαλά. Παπίας ξανά, ο οποίος είναι μόνος, θα δοκιμάσει τους τρίων πόντων, άστοχο. Λοιπόν, το Μουσάκι, ο οποίος βγαίνει στον ευδιασμό, δίνει τον Πεχλιπάνη εξαιρετικά. Χάσε μου το δεξί, λέει, άπλη. Θα εκμεταλλευτεί τώρα δύσκολη στιγμή ο Παπίας, ο οποίος θα περάσει εξαιρετικά, θα χάσει όμως και από τον Ιά, μακρινό rebound από τον Κοντογιώργο. Ο Παπίας είναι ελεύθερος και θα τιμωρήσει τους αντιπάλους του, κάνοντας στο 28, το 38, με συγχωρείτε, 26. Μοσχάκης. Περνάει ανάμεσα από το σκρίνι εξαιρετικά, θα δώσει την μπάλα στον Μαρμανόλη, ο οποίος το χάσει, rebound όμως του Πεχλιβάνη. Βλάχος, και αυτός με τη σειρά του σούντρο πόντων έστωχο όμως αυτή τη φορά. 38-29. Βλέπουμε εκεί που πάνε να ξεφύγουν οι κομπλέ, μέχρι τη διαφορά βρίσκουν την απάντηση οι μπρόκερς και τη μειώνουν στους 10 ή ακόμα και κάτω από τους 10 όπως είναι και τώρα. Παπίας. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Βλάχο και έχουμε δύο ελεύθερες βολές. Δημιουργείς έστωση η πρώτη βολή. Άστοχη η δεύτερη βολή, στο παραμένει 39-29. Ο
Λαχοζίνη στη γωνία για τον Μανώλη, ο οποίος σουτάρει άστοχος. Rebound του Κεφαλά, Γκισλής. Γκισλής κλείνεται από 2 και τελικά θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαύρο Μανώλη. Ήδη 3 φάουλ των Brokers κατά από τα 2,5 λεπτά. Θα δουλέψει όμως ο Χωρινός και έχουμε για ακόμα μια φορά τον Βλάχο σε ρόλο playmaker. Βλάχος δίνει στη γωνία για τον Μοσχάκη, ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ από τον Τζιλί. Προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Μοσχάκης. Μοσχάκης βλέπει στην κορυφή τον Πεχλιβάνη, ο οποίος είναι μόνος του, δεν θα δοκιμάσει με το σουτ. Έχει χάσει ήδη αρκετά. Μοσχάκης προσπαθεί να πάρει τα βήματα, θα δεχτεί ακόμα ένα φάουλ από τον Παπία. Μέσα σε δύο επιθέσεις έχουν γίνει 2 φάουλ και για τους κομπλέ. Πεχλιβάνης. Πάρει το screen, θα δώσει τη γωνία στο Μοσχάκη, ο οποίος είναι μόνος του για 3 άστοχος. Rebound του Χωρινού, θα κάνει το airball. Γκισλής, χάσει το καλάθι, Πεχλιβάνης σε ένα ακόμα rebound, θέλει να τρέξει το γήπεδο. Είναι δίπλα στον Βλάχο, που ήταν για 3, εύστοχος! ...39-32 μειώνουν οι Brokers στους 7 μετά από αρκετή ώρα. Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, η διαφορά είναι τόσο μικρή. Αλευράς από την γωνία, σουτάρει έστοχος. Και που είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πάνω που προσπαθούν να μειώσουν οι Brokers, οι κοπέλες βρίσκουν τη λύση και ξαναφύγουν τη διαφορά στα μέτρα τους. Βλάχος. Θα δώσει τη γωνία στον Πεχλιβάνη, δεν θα μπορούσε όμως να την κρατήσει και έτσι έχουμε κατοχή για τους κομπλέ. Παπιάς εξαιρετική πάσα στον Αλευρά, ο οποίος όμως Αλευρά δεν θα εκτελεχθεί αυτή την πάσα και θα χάσει το καλάθι. Πεχλιβάνης να περάσει κάτω από το καλάθι, βρίσκει μια πολύ όμορφη πάσα στον Χωρινό. Κάνει το 41-34. Παπίας. Μην πάω στο κεφαλά, Αλευράς, πολύ όμορφο passing game. Όμως το shoot rebound του Γιώργου. Ο Ζήνης στην Παπία, ο οποίος θα πάρει το screen, παίρνει και τα βήματα. Και θα ευστοχή στο καλάθι, 43-34. Και πάλι διαφορά σε 9 πόντους, καθώς μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Πεχλιβάνης. Δίνει στη γωνία στο Μοσχάκη. Μοσχάκης απέναντι στο Βλάχο, ο οποίος είναι μόνος του, ακόμα στο πλέον πόντο, άστοχο. Ζητάει φάουλ και στην τελική. Δεν θα το δώσουμε. Έχουμε αλλαγές για τους Brokers. Όσο θα μπουν τον Ζαφούς και τους Ταμπάνης, θα βγει εξωχωρικός με τον Μαύρο Μανώλη. Τώρα με την μπάλα, δίνει στον Τζιλί. Τζιλί είναι μόνος του, τον καταλαβαίνετε άριστα. Το χώρο για να σου πάει στον Αλευρά, ο οποίος όμως αποφύγει και έτσι έχουμε κατοχή ακόμα μια φορά για τους κομπλέ. Παπία, θα δοκιμάσει ένα εξαιρετικά δύσκολο σουτ.
ήταν καλό, θα στοχίσει. Τεχλιβάνι τώρα σε εμφυλιασμό. Έχει τον Νταμάνι δίπλα του, εκεί θα πάει μπάλα. Όμορφο τρέιλερ και έξω από το καλάθι. Από το Ζαφύρι. Σε 7 πόντους διαφορά. Παπίας, μπορεί να περάσει τον Τεχλιβάνι. Όμως ο Τεχλιβάνι να έχει χτυπήσει. Είναι κάτι που ζούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Και έχουμε αλλαγές για τους κομπλέ. Και όσο έρθει ο Αλευράς και ο Δίου και ο Ιακόπουλος. Ο Ιακόπουλος ο οποίος σήμερα έχει καθαρίσει αρκετά την ρακέτα και από θέμα rebound. Κατά το θέμα πόντων. Είναι το έχουν κάνει τελικά σηκώνει, είναι μια χαρά. Χρειαστεί κάτι περαιτέρω και στο παιχνίδι θα συνεχιστεί με την μπάλα από το πλάι για τον Καρλογιάννη. Ποντογιώργος. Ποντογιώργος πήγε στο ψηλί, ο οποίος έχει δύο δευτερόλεπτα, πετά την μπάλα, εύστοχος! 45-36, 9 από τη διαφορά. Μοσχάκης από τη γωνία θα στάρει για 3. Άστοχος και αυτή τη φορά, Ζαφύρης όμως θα κάνει το footback. Διαφορά σε 9 πόντους. Κυριακόπουλος κλείνεται από 2, βρίσκει τον ελεύθερο Παπία. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Κοντογιώργος για 3, άστοχος. Rebound του Παυλογιάννη, αλλά για να πάρει το rebound έσβοξε τον αντίπαλό του, θα κάνει foul και έτσι αλλάξει η χέρια η κατοχή. Τεχλιβάνης περνάει πάλι μόνος του, θα χάσει και αυτό το καλάθι. Αποκλειστικά άστοχος ο Τεχλιβάνης σήμερα, τα βάζει και με τον εαυτό του Παπίας. Εξαιρετικά στον εμφυλιασμό για τον Τζουσλή, ο οποίος θα πάρει το καλάθι και το φάουλ. Κάνοντας σε 47-38 και έχοντας μία ελεύθερη βολή ώστε να πάει ξανά τη διαφορά στους 10 πόντους. Και έτσι η διαφορά θα πάει ξανά σε διψήφιο αριθμό 48-38, 2:50 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Μοσχάκης δίνει το Τεχλιβάνι. Τεχλιβάνι εξαιρετικά στο κόψιμο του Ζαφύρι. Δεν θα βάλει το χαλάθι, θα κερδίσει όμως το φάουλ και τις δύο ελεύθερες βολές. Δυσλής μόνος, στάρει άστοχος, rebound όπως του Παυλογιάννη, ο οποίος θα δεχθεί το φάουλ στον αέρα και θα κερδίσει τις δύο ελεύθερες βολές. Το 48-41.
Παπίας να ξοδεύσει τον χρόνο. Καλή για στήν τον Τισλή. Πάσε να δώσει όμως την πάσα στο πόδι του Κυριακόπουλου. Θα κλέψει ο Ζαφίρης, ο οποίος όμως θα κάσει αυτός με τη σειρά του την μπάλα. Θα δοθεί τώρα από τον Γιώργο, ο οποίος είναι να φύγει σε ενθουσιασμό. Δίνει εξαιρετικά την μπάλα στον Παυλογιάννη. Χαμένο το σουτ. Rebound του Κοντογιώργου όμως, ο οποίος πατούσε την τελική γραμμή και έτσι αλλάζει η κατοχή σε 7 διαφορά, 1 και 20 για τους Brokers, ώστε να μπορέσουν να ανατρέψουν κάπως αυτό το παιχνίδι. Ο Σάκης περνάει εξαιρετικά, δεν είναι ότι τα πάνει, ο Σάρι για 2 άστοχος. Rebound του Παπία, ο οποίος θα βγάλει πολύ όμορφα στον ενθουσιασμό. Τον Κοντογιώργο θα χάσει λίγο τον έλεγχο, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Μιλάω με τις λύσεις, θέλει να φάει και αυτό στο χρόνο. Τις λύσεις περνάει δύο στον Παυλογιάννη, σου τριών πόντων, άστοχο, λιπάουν του Βλάχου. Τις λύσεις στο Μουσχάκη, Μουσχάκης απέναντι. Στον γάτο που είναι μόνος του, δεν μπόρεσε να έρθει ο πίσω Ζαφίρης. Κάπου εδώ νομίζω ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι και άλλα δευτερόλεπτα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι Brokers. Για ακόμα μια φορά σπαταλάει το χρόνο Παπίας. Λεφτά 20 δευτερόλεπτα. Καλή για ακόμα μια φορά Παπίας της Λί, ο οποίος σουστάρει για 3 Παπίας, άστοχος. Rebound του Γιώργου. Δεν κάνουν άλλη επίθεση και έτσι έχουμε τελικό σκορ 48-41. Κερδίζουν οι κομπλέ τους Brokers. Αυτά από εμάς, καλό βράδυ.